δεν παραγράφεται από μόνο του ή το έχει ξεσάει. Όχι, όχι. Επειδή έγιναν ρυθμίσεις, οι οποίες πληρωνόντουσαν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012, από τότε ο Άρης δεν πληρώνει φορεία, πληρώνει μόνο 44 και τον νόμο φάνουν τα 17.000. Η δικιά μας η δίκηση έδινε 250.000 ευρώ. Οι επόμενες δίνανε 17.000 το μήνα για να πληρώνουν τον όμορφο ανού. Και κάθε εξάμηνο τα 75 που ήθελε το 44. Εγώ λοιπόν πλήρωνα 250.000 ευρώ το μήνα. Σαν δίκηση. Και επειδή πήγανε μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012, από αυτό και μόνο δεν παραγράφονται γιατί ρυθμιστήκαν τα χρέη εκείνα με νέες ρυθμίσεις, η οποία είναι νέο χρέος. Έφυγε με το παλιό, ήρθε το νέο χρέος. Και έτσι λοιπόν το χρέος συνεχίζει και με ακολουθεί στους αιώνες των αιώνων, ξέρω εγώ. Είναι το μόνο που δεν θα δώσω στα παιδιά μου αυτό, δεν το παίρνω, δεν το κληρονομούν. Αλλά, εντάξει. Σίγουρα. Εννοείς, γι' αυτό λέω ότι οι νομοθεσίες στην Ελλάδα αλλάζουν ένα λεπτό. Εγώ δεν κύβηνω. Ναι. Εδώ γιατί σήμερα είναι καινούργιο του Μεϊμαράκη για να θεωρείται το Σύνταγμα όποτε θέλουν. Έτσι. Αύριο ξέρεις θα βγουν να πούνε ότι Ζαμπές κινδυνολογεί. Δεν κινδυνολογεί, το ξαναλέω για τους κακοπροαίρετους, ότι είπα μία στο εκατομμύριο. Δεν γίνει νέα εταιρεία, δεν γίνει νέα ΠΑΕ. Έχετε το νου σας ότι θα αναγκαστείτε τότε να πείτε ότι δεν αλλιώς θα κάνουμε νέο αφημί. Πράγμα που δεν θέλει κανένας. Άρα αφού δεν θέλει κανένας, ξυπνήστε από τώρα και πληρώνετε τον ορφανό και ξεσκιστείτε να βρούμε επενδυτή. Γιατί και ο ίδιος ο Γαλανός είπε, αν βρεθεί επενδυτής, ανοίγω τον δρόμο. Άρα όλοι πρέπει να βρούμε επενδυτή. Αντώνη, να σε πω κάτι. Εγώ θα πάρω πάνω από την καθημερινότητά μου. Μέχρι να μπει ο Νοέμβριος, θεωρούσαμε όλοι σίγουρες τις 100 δόσεις προς το κράτος. Και τώρα υπάρχει και μία περίπτωση να το πάρουν πίσω. Τώρα μιλάμε για 10 μέρες απόσταση, έτσι. Φίλε, το 11, επειδή ψηφίστηκε νόμος της Βουλής, η ρυθμίση 100 δόσεις, σε 72, συγγνώμη τότε, ναι. Νόμος της Βουλής, νόμος, το ελληνικό κράτος. Πήρε λοιπόν το νόμο αυτό, η Τρόικα, μετά από 15 μέρες και λέει τι ψηφίσατε και τον πήρε πίσω. Ναι. Ψηφίστηκε νόμος της Βουλής το 11 για 72 δόσεις. Και εμείς χαρήκαμε και λέμε θα ρυθμίσουμε. Και θα αποπληρώσουμε και θα επιβιώσουμε. Όταν λοιπόν το 11 η Τρόικα λέει όποιος δεν μπορεί να σας πληρώσει αφήστε να πεθάνει, τι θες να βγάλω εγώ άκρη. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για 5, 6 και 7 και 8 μήνες μετά. Έτσι. Λοιπόν, και μια δεύτερη ερώτηση. Αφού είσαι τόσο σωστός έμπορος, αν δεν κάνω λάθος από ό,τι έχω καταλάβει. Ξέρω εγώ, δεν είμαι σωστός. Λέω απλά το χρωστά. Λοιπόν, με το ελληνικό ποδόσφαιρο, την ξέρεις τη σάπηλα, για ποιο λόγο μπλέχτηκες? Για το λόγο ότι το 9 ήθελα να πάω να βοηθήσω την ομάδα μου. Απλά να βοηθάω. Δηλαδή να τρέχω στα γήπεδα, στα χόρτα, στις εγκαταστάσεις. Έχω κάνει άπειρα έργα. Το λεωφορείο της ομάδας το έκανα στο μαγαζί μου. Γιατί το μαστόδος ο Βένος ήταν ερείπιο, το κάναμε λεωφορείο. Γιατί υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει ένα πάθος, μια τρέλα. Δεν έχω ούτε σε μπουζούκια πάω, θα με δεις ποτέ, ούτε σε καφενεία, ούτε σε μπαρ, ούτε σε ξενύχια. Η τρέλα μου και ο έρωτάς μου, η ζωή μου, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου ήταν ο Άρης. Και δεν είχα κανένα σκοπό ποτέ να πάρω την υπογραφή του διευθύνοντος. Δεν θα ήμουν εδώ πέρα, δεν θα με ήξερες. Απλά το 9, επειδή δεν υπήρχε δεύτερος, και λέω ρε παιδιά, είπαμε στον κόσμο διπλή υπογραφή. Δεν έχουμε δεύτερο. Θα γίνουμε ξεφτύλα. Και λέω, δεν βαριέσαι, βάλε μένα, μην το πω αλλιώς στα λαϊκίστικα. Ναι, ξέρω πώς το είπες. Λοιπόν, τελικά έπρεπε να μην πεις, να πας στην υπογραφή τουλάχιστον. Θα σου πω ότι με πήρε ένας φίλος από την Ιγουμενίτσα και μου λέει, έχω έναν κολλητό μου εδώ, θέλει να μπει στο Θεσπρωτό. Και επειδή έχεις πάθει αυτά που έχεις πάθει, θέλω να μιλήσει τη γνώμη σου. Λέω, δώσ' τον εδώ να το μιλήσω. Λέω, άμα ακούσω ότι μπήκες στο Θεσπρωτό, θα σε πάω στα χέρια και τα πόδια. Πάνε, βάλε 50.000 χάρισε στην ομάδα σου, τι θες να κάνεις και εξαφανίσου από εκεί. Γιατί δυστυχώς, αδερφέ, τα κοινά, όταν ξεκινάνε όλα, ξεκινάνε όλα ωραία. Αλλά στην πορεία, αν δεν κάνεις τα κέφια του ένα, δεν κάνεις τα κέφια του άλλου, αν δεν εξυπηρετείς τα συμφέροντα του ενός, δεν εξυπηρετείς τα συμφέροντα του άλλου, γίνεσαι κακός, γίνεσαι αντιπαθητικός, γίνεσαι ενοχλητικός. Και άσχετα αν εσύ υπηρετείς την ουσία της ομάδας σου ή της εταιρείας σου ή είσαι πρόεδρος στην πολυκατοικία σου. Επειδή δεν εξυπηρετείς τον εγωισμό του άλλου, και δεν σε γουστάρει ο άλλος, τη φάτσα σου, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, δεν του κάνεις τα κέφια. Δεν του βάλεις, ξέρω εγώ, γλάστρα έξω, δεν ήθελε να βάλει του γλάστρα, δεν βάλεις κάτι άλλο. Γίνεσαι αυτό που γίνεσαι. Γιώργο, και καταδικάζεσαι και τα λοιπά. Και λες στο τέλος, αξίζει να ασχολούμαι με τα κοινά. Γιώργο, μη γελάς καθόλου. Κάτι παρόμοιο έγινε και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Αδερφέ, παντού γίνεται.
Παντού. Και κάποιοι άνθρωποι έχουν εγκληματίσει και έχουν κάνει τι έχουν κάνει. Εμείς το μόνο που κάναμε ήταν να εξυπηρετήσουμε τη ρευστότητα, να βάλουμε χρήματα, να πάρουμε ποινικές ευθύνες, να πάρουμε αστικές ευθύνες. Επειδή δεν είχα ποτέ να κάνω κάτι κακό, δεν μεταβίβασα τα κινητά μου προκειμένου να τα σώσω, γιατί δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι κακό. Ούτε να φάω που κανένα, ούτε τίποτα. Είχα σκοπό να εξηγιάνω την ομάδα. Επί της χρήσεώς μου δόθηκαν 8 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία. 8 εκατομμύρια το πιάνει το νούμερο. Αν έβινα σήμερα από αυτά τα 8 εκατομμύρια ένα στους παίκτες, δεν θα είχα μία προσφυγή. Θα είχα πάρει αδειοδότηση ενδεχομένως και θα έπαιζα στην Ευρώπη. Ακόμα και αν δεν έκανα πρωτοδικείο. Λέμε ότι το εγκλήμα ήταν το πρωτοδικείο. Μάλλον ναι. Ένα εκατομμύριο να παίρναν οι παίκτες, τον Ατρόμητο στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ήταν να πάρω 900.000 ευρώ για να τα δώσω στους παίκτες από τον ΟΠΑΠ. Πήγε κατασχετήριο από τη ΦΑΕ και τα πήρε η ΦΑΕ. Και δεν πήραν οι παίκτες. Και οι παίκτες γίνανε ανάκατα στα αποδυτήρια. Τον ενδιαφέρει τον παίκτη άμα τα πήρε η ΦΑΕ. Ρε Αντώνη, εγώ θα σε πω κάτι. Και τελευταίο, Παναγιώτη. Ναι. Αν έκανες ό,τι κάναν όλοι οι υπόλοιποι, για να μην αρχίσω τώρα κι εγώ, γιατί πραγματικά σε πολλά πράγματα που λες έχεις δίκιο όντως, όσον αφορά την αγορά τουλάχιστον, και έφτιαχνες μια ομάδα που θα διεκδικούσε άνετα Ευρώπη, αν να τα δώσει στην εφορία. Αυτά τα λόγια τα πούς είναι αγιανή, έτσι. Σαν να πες λίγο τι είπες. Αυτά τα λεφτά που έδωσες σε ένα χρόνο, δύο χρόνια. Σε τρία χρόνια. Τα έδινες για παίχτες. Θα έσουν άνετα σταθερό στην Ευρώπη. 100%, κατά πάσα πιθανότητα. 100%. Αλλά εμείς πήγαμε να είμαστε νομοταγείς όταν το υπόλοιπο σύστημα είναι κάνει ό,τι γουστάρει. Yeah. Ό,τι γουστάρει κάνει. Ο άλλος πρέπει να πληρώνει εφορία, πρέπει να πληρώνει ΙΚΑ, πρέπει να πληρώνει εκείνο, πρέπει να πληρώνει τ' άλλο. Και κάποιοι άλλοι δεν πρέπει να πληρώνουν τίποτα. Και ένα τελευταίο. Αν γινούσε στον χρόνο πίσω. Θα απέφευγες να μπεις διεθνός σύμβουλος. 1000%. Αλλά σήμερα δεν μετανιώνω. Άμα ξαναπήγαινες πίσω και μου έλεγες τότε να πούμε κοίτα εξαφανίσω από εδώ πέρα, ενδεχομένως να μην το αναλάμβανα. Σήμερα όμως που το έχω περάσει αυτό που έχω περάσει, δεν μετανιώνω για αυτό το πράγμα το οποίο έχω κάνει, γιατί έχω την συνείδησή μου πεντακάθαρη ότι ό,τι μπόρεσα, ό,τι πέρασα από το χέρι μου, και θα σου πω κάτι, εγώ μόνο έσοδα έφερα στον Άρη. Έφερα το 2007 350.000 χορηγία του Νάζου. Έφερα 65.000 στο παιχνίδι με τη Leverkusen, γιατί είχα πρόσβαση στο marketing, το τμήμα marketing της Leverkusen, και μίλησα με Γερμανούς εκεί πέρα και βάλανε τους χορηγούς τους δικούς τους στο LED το δικό μας, γιατί εμείς δεν είχαμε χορηγούς, και πήρα 65.000. Έφερα το βανάκι που έχουν οι φροντιστές χορηγία από το Βροχίδι. Έφερα ένα τρακτέρ σε ανταλλαγή με μια σουίτα. Έβαλα τα δικά μου 350.000 μέσα. Έχω χρηματοδοτήσει με επιταγές και διάφορα άλλα πράγματα στην ομάδα. Μόνο έσοδα έφερα εγώ στην ομάδα. Έφερα 72.000 από τη Super League πίσω μέσω της Hellasot, η οποία φρόντιζε τα χόρτα, και επειδή πληρωνόταν από τη Hellasot και είχαμε δικούς μας φροντιστές, φρόντισα και πήρα τα λεφτά αυτά από την εταιρεία. Πού να σταματήσω, δεν μπορώ. Αυτά να τα ακούνε από στιγμή που είσαι να πάρουν, να τα ακούνε οι Αγιανοί, αν και παοξής είμαι, επίτηδες έκανα αυτές τις ερωτήσεις, όχι γιατί δεν τα έχεις πει, αλλά γιατί η επανάληψη. Πολλές φορές είναι μη τυρπάσεις μαθήσεως. Άσε καλά, Παναγιώτη. Αύριο να ξέρεις όμως ότι θα αναπαραχθούν μόνο αυτά τα οποία θέλει ο καθένας και μόνο για το κακό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι καλή επιτυχία στις υποθέσεις σου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Πριν πάμε σε μία γραμμή ακόμα που θα είναι και η τελευταία. 3.30 πιάσαμε. Γιατί άνοιξαν τα μαγαζιά εδώ που κάτσε. Όχι. Άσε, έχουμε ακόμα ώρα. Αφού λοιπόν, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ξύπνοι και έχουν αγωνίες, θέλουν να απαντηθούν ερωτήματά τους, ό,τι θέλουν τέλος πάντων, δεν με πειράζει. Εντάξει, μία γραμμή ακόμα. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Λέγομαι Μενέλαος Τριανταφύλου. Για τους φίλους του ραδιοφώνου του Λίμπερο είμαι ο Μένιος. Είμαι μικρομέτοχος του ΠΑΟΚ. Ναι. Καλή πορεία σε εσάς, την υγεία σας, την οικογένειά σας και σε ό,τι επιθυμείτε και αγαπάτε και στον Άρη. Να είσαι καλά. Πιστεύω ότι το λάθος σας είναι ότι αυτοακυρώνεστε και αυτοακυρωθήκατε, όπως και στη δική μου ομάδα, διότι... Μενιό, θα μου κάνεις μια χάρη να πάρουμε έναν κινητό που περιμένει και αυτός και μετά... Ωραία. Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, Μενιό. Ευχαριστώ. Τίποτε. Ελάτε εσείς που είστε από κινητό. Ναι, καλημέρα. 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 Κύριε Ταπέτα, ακούω με φίλο του Σφάρι, Βαγγέλη λέγομαι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είμαι χαριλιώτης, είμαι χρόνια. Λοιπόν, μεγάλη τρέλα έχουμε αυτή την ομάδα, αλλά έχω φάει και μεγάλη πίκρα.
Συμφωνώ. Όπως όλοι μας. Έτσι. Φυσικά. Εκείνο που δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω, ένα πράγμα λίγο να μου το εξηγήσετε. Mm. Πώς ο φύλαφλος είναι δυνατόν να μπει στα διοικητικά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ενώ ξέρουμε ότι ο φύλαφλος δίνει δύναμη στην ομάδα από την κερκίδα. Πάνω στην τρέλα του, αδερφέ, επειδή είναι θεωρητικό το ερώτημά σου, θεωρητικά θα σας απαντήσω και εγώ, πάνω στην τρέλα του και βλέποντας ότι η ομάδα διοικητικά είναι αδύναμη, με το σκεπτικό του φύλαφλου, εντάξει, πάει να κάνει, καλό, πιστεύοντας ότι κάνει καλό, γιατί καλύπτει διοικητικό με το δικό του σκεπτικό κενό, χωρίς να ξέρει την πραγματικότητα, απλά ακούγοντας κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι κακοπροαίρετα τον ενημερώνουν λάθος και είναι παραπληροφορημένος ο φύλαφλος. Και μπαίνει σε λάθος τρυπάκι ο φύλαφλος, βγάζει λάθος συμπεράσματα και αναπαράγεται η βλακεία. Έτσι λοιπόν καταλήγει ο φύλαφλος που λες ότι η δύναμή του είναι να βοηθάει την ομάδα του, θεωρεί ότι τη βοηθάει την ομάδα του εκείνο το σημείο, αλλά δυστυχώς δεν τη βοηθάει γιατί δεν κάνει το σωστό. Το σωστό πρέπει να έρθουν τεχνοκράτες όπως λειτουργούν οι ομάδες στην Ευρώπη. Και για μένα το πρότυπο ομάδων είναι οι γερμανικές ομάδες. Πες μου ό,τι θες. Εσύ μπορεί να είσαι Ισπανόφιλος ή Αγγλόφιλος. Για μένα το πρότυπο υγιής ανάπτυξης των ομάδων είναι η Γερμανία. Και γι' αυτό βγήκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές περίπατο. Δεν τα αφισβητώ αυτό το πράγμα, εντάξει. Δεν το δέχομαι γιατί έχουν και είναι οι μόνες που πληρούν τα κριτήρια του Financial Fair Play της UEFA στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Συμφωνούμε. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο. Συμφωνείτε να υπάρχουν στην ομάδα. Μ' ακούτε? Ναι, σ' ακούω. Συμφωνείτε να υπάρχουν σε μια ομάδα πολλοί σύνδεσμοι ή ένα σύνδεσμος? Δεν, ούτε οι πολλοί με ενοχλούν, ούτε ο ένας. Η πολυφωνία, αδερφέ, και το πώς εννοείς εσύ να κάνεις ένα σύνδεσμο, γιατί και εγώ συνδεσμίτης ήμουνα, δεν έχει να κάνει με κάποιο συγκεκριμένο. Όλοι οι σύνδεσμοι, για μένα στο μυαλό μου θεωρητικά, όλοι οι σύνδεσμοι, επειδή υποστηρίζουν την ίδια ομάδα, και να το πάμε στον Άρη, και οι Ρολοχίτες, και το Club 14, και ο Super 3, όλοι τον Άρη υποστηρίζουν. Και ο ΣΦΑΧ, γιατί από το ΣΦΑΧ ξεκινήσαμε. Λοιπόν, εγώ θα σας αναφέρω, επειδή ήμουν μέλος του ΣΦΑΧ κάποτε. Και εγώ ήμουνα. Λοιπόν, θα σας αναφέρω γεγονός που έγινε από την ημέρα που ιδρύθηκε ο Super 3. Έτσι δεν θέλω να πω τώρα κάτι. Μετά παιδιά, απλώς αναφέρω ένα συμβάν που συνέβηκε, γιατί μίλησα εγώ στο τηλέφωνο μαζί τους, αλλά δεν θυμάμαι τώρα με ποιο μίλησα. Γυρνάω και μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε ότι αν δεν αλλάξουμε την επωνυμία μας να την κάνουμε Super 3, θα έρθουμε εκεί πέρα λέει, και να τα κάνουμε όλα λίμπα. Και εγώ γύρισα και τους είπα μέσω τηλεφώνου, ελάτε και εμείς θα κάνουμε χωρίς και θα σας περιμένουμε. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία μας φάγανε, αδερφέ. Α, μπράβο. Εκεί θα τα καταλήξω. Αυτά τα σημεία. Μπράβο. Άρα λοιπόν, όταν δεν υπάρχει ομόνοια στον κόσμο του Άρη, και όταν έχουν γίνει σκηνικά του τύπου μέσα στο παλέτε σπόρου, στο πέταλο, ότι κάποιο παλικαράκι εκεί είπε κάτι και πήγε κάποιος κύριος με κοτσίδα και του βάλισε μια σφαλιάρα. Έτσι. Αυτό δεν είναι ότι είμαστε όλοι Αριανοί. Είναι, σαν να έχουμε μια μικρή χούντα. Είναι καταδικαστέο και αυτός ο οποίος πήγε και βάλει στον πιτσιρικά γιατί πίστευε ότι δεν έπρεπε να κάνει έτσι οπαδικά, είναι απλά έχει μέσα από τον όχλο, παίρνει την πρωτοβουλία αυτήν γιατί πιστεύει ότι κάνει το σωστό με βάση τη λογική τη δική του και παρασέρνει και άλλα παιδιά σε μια λάθος λογική. Γιατί και εγώ σου λέω ξεκίνησα από μωρό παιδί οπαδός, αλλά φτάνοντας εσύ ως 43, αλλάζει ναι, προσθέτεται η οριμότητα, προσθέτεται η εμπειρία. Η εμπειρία δεν διδάσκεται, μόνο αποκτιέται. Και όταν θα μιλήσεις μετά από 20 χρόνια με τα παιδιά αυτά, τα οποία είναι σήμερα 20 και το αίμα βράζει και έχουν άλλο τρόπο σκέψης, άλλη αντίληψη των πραγμάτων και άλλη θεώρηση, όταν και αυτός φτάσει στα 40, εσύ θα είσαι, ξέρω εγώ, 60, θα καταλάβεις ότι θα έρθει στα λόγια σου. Τι το κάνεις? Σήμερα γίνεται σε οπαδικό κίνημα, δυστυχώς, μέσα από αυτή τη λογική που σήμερα δεν ξέρω αν υπάρχει ή όχι 100%. Πιστεύω ότι αυτό εδώ είναι το οποίο μας έφαγε. Πρέπει να είμαστε... Εκεί θα να καταλήξω. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, πρέπει να είμαστε... δεν έχουμε να χωρίσουμε, ρε γαμώτο, τίποτα. Τίποτα ακριβώς. Έχουμε όλοι τον Άρη. Απλά τον Άρη να έχουμε πάνω απ' όλα και όχι τον προσωπικό μας εγωισμό. Επειδή εγώ δεν γουστάρω το Βαγγέλη, να πάει ο Βαγγέλης να κουρευτεί και θα βάλουμε τον Κώστα, ξέρω εγώ, ή θα κάνουμε τον... Όχι, κάνεις καλό για τον Άρη, κάνεις καλό για τον Άρη, να είσαι εκεί που είσαι, κάνεις καλό να φύγεις. Για να γίνει όμως αυτό,
και να ξαναποκτήσουμε αυτή την Ομόνοια, αλλά όχι με το κουτικό τρόπο όπως ήταν κάποτε, έτσι, θα πρέπει να καθίσουμε όλοι που ασχολούμαστε με τις κερκίδες και με τους συνδέσμους και να βρούμε μια λύση. Αδελφέ, εδώ είμαστε στη ΓΑΜΑ Εθνική και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει. Είμαστε στη ΓΑΜΑ Εθνική και δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Είμαστε αυτή τη στιγμή ζαλισμένοι από τη σφαλιάρα που έχουμε φάει. Όσοι το έχουμε καταλάβει, το βλέπαμε να έρχεται και το λέγαμε. Και τι αυτό έγινε. Δεν εισακουγόμαστε. Ναι, δεν έγινε κάτι. Και εγώ που το είπα το 10 ότι έχετε το παγόβουνο, τι έγινε. Μ' άκουσε κανένας. Εγώ ίδιος δεν μπόρεσα να το σταματήσω. Φταίω σε αυτό το κομμάτι που δεν μπόρεσα το παγόβουνο να το σταματήσω. Που δεν άλλαξα ρότα το καράβι να μην πάει στο παγόβουνο. Αλλά δεν είχα την ικανότητα, αν θέλεις, να πείσω τον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να φέρω τον. Θα διώξω τον κόκκι, θα διώξω τον ένα, θα διώξω τον άλλον και θα πάω να πάρω μόνο πιτσιρικά σου με 50-60 χιλιάρια. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει δεκτό αυτό. Συγγνώμη για αυτό που θα πω, έτσι, μην το φάρετε ως προβλητικό. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Εντάξει. Έτσι. Ένας άνθρωπος που το βλέπει και το φωνάζει δεν φέρνει την άνοιξη. Γιατί αδερφέ, δυστυχώς θα σου πω κάτι, σε ραδιόφωνο είμαστε, αλλά ένα μεγάλο κακό που έχουν κάνει και καλό. Αλλά και ένα μεγάλο κακό που έχουν κάνει τα ραδιόφωνα είναι η αναπαραγωγή λανθασμένων ειδήσεων. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Γυρίζουμε από τον Παθρακικό, έχουν φάει 4-0 στη Super League και έχουμε πλέον, δόξα τω Θεώ, να πούμε, είχαν καταλάβει και οι υπόλοιποι ότι πρέπει να αλλάξουμε προπονητή. Γυρίζουμε και μέσα στο αυτοκίνητο μέσα και λέω στον Πιπερίβητο Δημήτρη που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας. Είμαστε στο αυτοκίνητο, έτσι. Έχουμε μιλήσει στα κινητά με τους υπόλοιπους, Λαμπριάκου, Στεφανίδη, Κατσιάουνη, και λέμε, παίρνουμε την απόφαση για προπονητή. Ονόματα και αυτά δεν λέμε τίποτα. Θα συναντηθούμε στη Θεσσαλονίκη και να τα πούμε, γιατί είμαστε στον δρόμο όλοι, σε διαφορετικά αυτοκίνητα. Και λέμε στον Πιπερίδη, πάρε τους δημοσιογράφους, πες τους ότι η ΠΑΕ πήρε την απόφαση να πάρουμε καινούριο προπονητή. Την Παρασκευή θα είναι εδώ, γιατί υπήρχαν δύο υποψήφια ονόματα να έρθει να προπονήσει την ομάδα. Ο Γιάννης Αναστασίου ήταν ο επικρατέστερος, δεν ήρθε. Λοιπόν. Και ενημέρωσε τους ότι την Παρασκευή θα είναι ο νέος προπονητής. Ονόματα και τα λοιπά δεν λέμε. Τον ακούω, έτσι, είμαι εγώ οδηγάω και αυτός είναι στο πίσω κάθισμα. Yeah. Τα λέει αυτά στους δημοσιογράφους, σε όλους. Μετά από κάνα 20 λεπτό το λέω, μπες λίγο στα site να δεις τι γράφουνε. Ο Μπάμπη Τενέ στον Άρη. Πες μου αν άκουσες εσύ πουθενά να είπα εγώ Μπάμπη Τενέ. Όχι. Άρα ο καθένας, όπως γουστάρει και ό,τι θέλει λέει, βγαίνει σε ένα ραδιόφωνο και εσύ αυτή τη στιγμή, και εγώ αυτή τη στιγμή, το ίδιο πράγμα κάνουμε. Και δεν κοιτάμε την ουσία των πραγμάτων, δεν κοιτάμε πώς πραγματικά πρέπει να λειτουργήσει μια ανώνυμη εταιρεία. Και πάρε παράδειγμα το μπάσκετ που χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς πολλά χαχαχούχα κτλ. Και χωρίς πολύ πόλεμο που δεν έχει καθόλου εσωτερικό πόλεμο το μπάσκετ, μπόρεσαν οι άνθρωποι, βάλαν τα πράγματα κάτω, κάνανε ένα business plan, μπήκαν στο 99, πληρώνουν το 99. Δεν είναι ο αυτοκράτορας αυτός που θέλουμε, δεν γίνονται μαγικά. Οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγειάνουν τα πάντα και κάνουν ένα αγώνα. Εμείς στο μπάσκετ δεν τη ρίξαμε στην Α1 την ομάδα για να ξεχρεώσουμε. Πήγαμε στο 99, κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Στο ποδόσφαιρο δεν τα κάναμε και πήγαμε και αυτοκτονήσαμε να πάμε στη Γάμα. Αυτό είναι κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε για πολλές ώρες. Εάν θέλει κάποιος να βρεθεί μαζί σας για να μιλήσει, γιατί τώρα από το τηλέφωνο δεν θα πούμε πολλά πράγματα. Το μαγαζί μου ξέρετε που είναι 9 το πρωί με 9 το βράδυ εκεί είμαι. Πού? Στο μαγαζί μου. Μην κάνουμε διαφήμιση στο μαγαζί μου, δεν με ενδιαφέρει. Βρες που είναι. Όχι, το μαγαζί μου, 9 το πρωί με 9 το βράδυ εκεί είμαι. Πού είναι, ρε, εκεί ο δρόμος πώς λέγεται. Άστο τώρα, δρόμος για την Περαιά. Θέλω εγώ. Στο δρόμο για την Περαιά. Α, μπράβο. Προχώρησε Ζαμπέτας, ρε. Δεν θέλω διαφήμιση, δεν θέλω. Α, είναι καλά, την έκανα εγώ. Να σε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, να σε καλά. Το πιο εύκολο είναι. Πώς λέγεται εκείνος ο δρόμος εκεί, άραγε. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Περαιά. Θεσσαλονίκη Περαιά λέγεται εκείνος ο δρόμος. 18 κιόλας είναι. Το χιλιόμετρο. Από πού μετράει, από το Παρδάρι. Έλα με νιό. Ναι. Για να επανέλθω εκεί που ήμουν, το λάθος σας και της δικής σας ομάδος και της δικής σας διοικήσεως και της δικής μου και πολλών άλλων είναι ότι αυτοακυρώθηκαν σε πολλά σημεία και φάσεις τους και αυτοακυρώνονται και σήμερα. Διότι στην Ολυμπιακοκρατία που στήθηκε από το Αμαρτωλό 1989 με την κατάργηση της εφημερίδας Επικαιρότητας, για να μεγαλώσει ο Κόκαλης και ο Ολυμπιακός, όταν έπρεπε να γίνει η σύγκρουση, αφήσαμε όλοι ξεκρέμαστο έναν Ηρακλή με μια απόφαση 14-1. Με αποτέλεσμα σήμερα ο Ολυμπιακός να είναι ο κυρίαρχος και να θέλει έναν υποτιθέμενο αντίπαλο που μπορεί να είναι η ΑΕΚ, που, την οποία την ξέρει απ' έξω και ανακατοτά να την παίξει όπως θέλει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αλλά σεβόμενος επιχειρηματίες του Άρη από τη Θεσσαλονίκη,
Αργιανούς, όπως το Μάνο το Ρέπα, το Τζαμπάζι, το Τζαρούχα, τους Μισοχωρίτιδες, τον Καλύβα από τον ΠΑΟΚ, το Μόκα από τον ΠΑΟΚ, τον Ξανθόπουλο από τον Ηρακλή. Πέστε άλλα ονόματα από άλλες ομάδες. Αυτή η αυτοακύρωση εγκατέλειψε και αυτές τις συμμετοχές και αυτά τα ερωτήματα. Διότι αυτοί που προσφέραν στις ομάδες σήμερα είναι απ' έξω και είναι εξοντωμένοι. Και πέστε μου αν είναι ψέματα. Διότι η πτυχιακή μου εργασία ήταν το marketing plan του ΠΑΟΚ, όταν ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να κάνει χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Είπατε πολλά παραδείγματα από την Ευρώπη που είναι αληθινά. Ναι, πραγματικά. Αλλά πήγα όταν τα είδα με τα μάτια μου. Το Σεπτέμβριο πήγα και είδα Dortmund Freiburg. 80.200 εισιτήρια κομμένα. Όταν αυτοακυρώνεστε στην Ολυμπιακοκρατία, να έχετε το θάρρος να πει, όπως είπε κάποιος προχθές από τον ΠΑΟΚ, ότι η βρωμιά είναι ο Πειραιάς, αλλά δυστυχώς η βρωμιά αυτή παρέσυρε και εμάς. Θα σου πω, φίλε, ότι δυστυχώς το σύστημα δεν είναι αόριστο. Να το ονοματίσετε. Ναι, επειδή το σύστημα όμως είναι Ολυμπιακός, δεν είναι ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε κανένας. Εσύ είσαι οπαδός, φίλε. Εγώ δεν είμαι οπαδός. Είμαι πλέον μικρομέτοχος. Α, okay. Και έχω πρόταση και εγώ για τον ΠΑΟΚ. Okay. Σε ένα ΠΑΟΚ που είναι χειρότερα αυτή τη στιγμή. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ότι η δικιά σου ομάδα βρήκε επενδυτή και έβαλε όσα εκατομμύρια. Δεν έχει επενδυτή η ομάδα μου. Ναι, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έβαλε αυτά τα χρήματα. Όχι, δεν είναι επενδυτής αυτός. Okay. Κατάλαβε μετά από 2 χρόνια ότι δεν γίνεται μόνο με τα λεφτά και έχει βάλει γερμανική εταιρεία και του οργανώνει τα γραφεία. Είναι μια λεπτομέρεια που σου λέω. Αυτό... Και ποιος την πληρώνει αυτή την εταιρεία? Ο ίδιος. Θεωρητικά. Δεν είμαι στο μισολογιστήριο και δεν με ενδιαφέρει και η ομάδα σου. Συγγνώμη που σου το λέω έτσι. Δεν μπορώ να είσαι αυτό. Απλά σου λέω μια πληροφορία. Ότι... Αυτοακυρώνεστε και αυτή τη στιγμή όμως. Okay. Δυστυχώς αυτοακυρώνεστε γιατί. Αν θέλουμε το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και των ομάδων μας, που είναι αλληλένδετο, πρέπει να ενδιαφέρεται ο καθένας για την ομάδα του αλουνού μέχρι εκεί που το επιτρέπεται. Αυτό κάνω. Μέχρι εκεί που όχι, εσείς είπατε ότι δεν σας ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να σου πω αν πληρώνετε. Με ρώτησε αν πληρώνετε από τον... Εντάξει, είπατε όμως ότι δεν σας ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αν πληρώνετε από εκείνον. Δεν είπατε αυτό. Είπατε άλλο. Δεν σας ενδιαφέρουν τα τεκτενόμενα του ΠΑΟΚ. Συγγνώμη. Μην αυτοακυρώνεσαι στο δευτερόλεπτο. Όχι, όχι. Αν δεν κατάλαβες τι είπα, λέω. Με ενδιαφέρει και φυσικά γιατί είσαι ανταγωνιστής μου και πρέπει να ξέρω τι κάνω ανταγωνιστής μου σε μια κοινωνία. Σήμερα δεν είμαστε ανταγωνιστές. Σήμερα δεν είμαστε. Πριν από κάποιους μήνες ήμασταν. Όταν εγώ τέλος πάντων ήμουν ανταγωνιστής. Μιλάμε για το σήμερα. Σήμερα δεν είμαστε ανταγωνιστές. Και να προχωρήσω τη συζήτηση και να σας ακούσω. Το σήμερα και του Άρη και του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν το λέει κανένας. Διότι λέτε ότι έχετε ένα business plan στα χέρια σας, μιλήσατε για το Διακονία αν δεν κάνω λάθος, αυτό όχι, είναι όχι. Το... Όχι, ποιο Διακονία. Δεν είναι στην πηλαία του Διακονία αυτό που θέλετε να κάνετε κέντρο του Άρη. Όχι. Με την εκκλησία. Όχι, όχι. Καμία σχέση, είναι εκτός της Θεσσαλονίκης, είναι στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Στην πηλαία, πάνω όχι, τέρμα, όχι, δεν πανόραμα. Είναι δεν είναι εκεί. Δεν θα σας πω που είναι, δεν είναι εκεί. Όχι, δεν θέλω να μου πείτε. Εντάξει. Είναι εκτός Δήμου Θεσσαλονίκης, θα το πω έτσι. Δήμου Πειλαίας, Πανωράμφθα. Όχι, δεν είναι εκτός. Είναι το θρησκευτικό που έχει μέσα το ξενοδοχείο του Διακονία. Όχι, πάνω, όχι, σας λέω, γιατί εκεί δεν υπάρχουν οι έκταση να γίνουν γήπεδα. Ωραία, εντάξει, εκεί που λέω εγώ υπάρχουν υπάρχει έκταση να γίνουν 3 γήπεδα. Οκ, τελείωσε. Δεκτό, σεβαστό. Έχει χωράφια γύρω του. Περιμετρικά το έχει χωράφια. Οκ, μακάρι να το κάνετε. Αλλά εγώ δεν θέλω μπορώ να σας το πω... κάνω, δεν έχω 1 εκατομμύριο ευρώ που θέλει. Ένα λεπτό. Το σήμερα δεν το αναφέρατε καθόλου. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν περάσει από κάποιους κυρίους οι οποίοι έχουν φύγει εκτός Ελλάδος. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 17-23 του 2000 που τροποποιήθη το 2012 επί Προεδρίας της Ελλάδος στην Ευρώπη για τη διοσυνοριακή αφαιρεγκιότητα και δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον νόμο 40-19 του 2011 για την κοινωνική οικονομία. Γιατί πλέον είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, στην Ελλάδα πρέπει να επικρατήσουν τα μεικτά εσχήματα, ούτε μόνο ιδιώτες, μόνο επιχειρηματίες, ούτε μόνος ο κόσμος. Πρέπει να φτιάξουμε μεικτά εταιρικά σχήματα όπως είναι σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και η Ελλάδα, μέγεθός της δεν είναι η Γερμανία.
είναι η Πορτογαλία, είναι το Βέλγιο, είναι η Σουηδία. Ναι, συμφωνώ. Που είμαστε και πληθυσμιακά, δεν ξέρω, όχι με τη Σουηδία, αλλά με τις άλλες τις χώρες, είμαστε και πληθυσμιακά κοντά, έχουμε τα ίδια προβλήματα, έχουμε τις ίδιες συμπεριφορές και περάσαμε από τον ίδιο κυκαιώνα. Δεν μπορεί εκείνοι να περπατάνε μέσα από μνημόνια και να μην παίρνουν μνημόνια και εμείς να τα παίρνουμε και να μην θέλουμε να τα δούμε μπροστά. Έχει παραδείγματα της Μπενφίκα, της Χέλσιμπορκ, της Πόρτο, ακόμα και της Βουλγαρίας, της Λοτογκόρετς, ακόμη και της Παρτιζάν, ακόμη και όποιον άλλον θέλουμε ομάδων που είναι σε μεγέθη που μπορεί να τα ταπεξέλθει και να τα συζητήσει η Ελλάδα. Δυστυχώς εμείς αυτοακυρωνόμαστε από φρουφρού και αρώματα τύπου Λατινικής Αμερικής που δεν μπορούν να την πλησιάσουμε την αγορά και από άλλες αγορές που δεν μπορούμε να τις πλησιάσουμε. Γιατί μέσα στις ομάδες υπάρχουν οι φήνοντες που δεν θέλουν το καλό των ομάδων αλλά θέλουν το προσωπικό τους. Αλλά εσείς αυτοακυρωθήκατε. Συγγνώμη. Δεν διαφωνώ. Με το 14-1 όπως και ο ΠΑΟΚ. Αφήσαμε μόνο του τον Ηρακλή, ξεγυμνώθηκε και ο Ηρακλής με τα δικά του τα τροτά. Και εκεί που έπρεπε να επαναστατήσουν όλες οι ομάδες, ξαναμπήκανε στην Ολυμπιακοκρατία. Και όταν ο Ολυμπιακός ήρθε να παίξει τη ζαριά του, άφησε τον Άρη εκεί που τον άφησε για να έχει την Καλονή και τον Πλατανιά. Άφησε τον Ηρακλή για να έχει τον Πανθρακικό. Άφησε την ΑΕΚ εκεί που την άφησε για να είναι πιο εύκολο το πρωτάθλημά του. Το οποίο καταλαβαίνει ότι του βγαίνει μπούμεραγκ, αλλά δυστυχώς κάνει το παγώνι γιατί του βγαίνει χρηματοοικονομικά. Αν δεν του βγαίνει χρηματοοικονομικά, το Σαραϊτάβλη θα ήθελε να κατασκευεί σήμερα. Να σε καλά, Μένιο. Και θα το πληρώναμε πάλι εμείς. Πάντως, για το Σαν σήμερα δεν σας άκουσα. Αν έχετε business plan και ξέρετε αυτούς τους δύο, τον κανονισμό και τον νόμο που είναι και στην Ελλάδα για την κοινωνική οικονομία, αφού λέτε ότι δεν έχετε κουραστεί και ότι θέλετε την ιστοριοφημία σας που είναι σεβαστό και θεμητό για τον κάθε άνθρωπο, ειδού πεδίο λαμπρών και για την ομάδα σας και για την ομάδα μου και για όλες τις ομάδες για να κάνουμε ένα πρωτάθλημα με 15 εισάξιους και ο καλύτερος να παίρνει το πρωτάθλημα. Αυτό θέλουμε. Αν έχετε κάτι διαφορετικό σας άκουσα και σας ακούω, αλλά δυστυχώς σκεφτείτε την αυτοακύρωσή σας. Έχεις δίκιο στο κομμάτι αυτό, γιατί για να είμαστε και ειλικρινείς και να είμαι ειλικρινής, οι δικές μου δυνατότητες είτε οικονομικά είτε εμπορικά είτε οτιδήποτε άλλο πες, δεν υπαρκούν να έχω στα χέρια μου ένα σύλλογο της δυναμικής και του μεγέθους που λέγεται Άρης. Αυτά είναι, πρέπει να υποστηριχθούν όλες οι μορφές επένδυσης και όλες οι μορφές τέτοιου είδους business πρέπει να υποστηριχθούν με πολύ μεγάλα κεφάλαια τα οποία εγώ δεν έχω. Ωραία. Αυτά ψάχνω. Αυτό δύο ψάχνω. Λεπτά μου επιτρέπει ο κύριος Ζαγόρας. Ναι, βεβαίως, Μένιο, βεβαίως. Λοιπόν, συγγνώμη που σας διακόπτω και άκομψα. Στη μορφή του διαλόγου και ακούγοντας αυτό που είπατε, εφόσον παραμένει το business plan σας, έχω να πω το εξής και θέλω να θέσω και το ερώτημα για τον σύγχρονο Άρη. Ο σύγχρονος ΠΑΟΚ που θέλει 200 εκατομμύρια έχει ένα πλεονέκτημα που είναι η ταυτότητά του παρότι κάποιοι την αλλίωσαν και έχει γίνει πρόταση και το μεταφέρω σύνδεση και θέλω την υποστήριξη του κυρίου Ζαγόρα τον οποίον εκτιμώ και υπολείπτομαι, για να γίνει στη Θεσσαλονίκη το πρώτο προσφυγικό τουρνουά ποδοσφαίρου, ώστε να γίνει ένας φορέας που κάθε χρόνο θα αγοράζει μετοχές του ΠΑΟΚ και θα κάνει τον ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα πράξη. Εσείς που έχετε business plan, η ταυτότητά σας μπορεί να θέσει ένα ερώτημα σε έναν επιχειρηματία από πού μπορεί να βρει έσοδα και σε πόσα χρόνια μπορεί να αποσβέσει τα κεφάλαιά του, γιατί όταν έκανα την εργασία το 1998 ο Μπατατούδης μέσων χρηματιστηριακών και χρηματοοικονομικών τύπων έπαιρνε τα λεφτά του από τον ΠΑΟΚ σε 2,5 χρόνια από την ίδια την εταιρεία και σε ένα χρόνο από τα παράπλευρα που πήρε. Και όμως αυτός ο κύριος και σε αγκάθι έχει σήμερα τον ΠΑΟΚ και ο ίδιος έφυγε άδοξα από ό,τι προσπάθησε να περάσει, είτε παράπλευρα, είτε παράτυπα, είτε σαν όραμα. Εσείς,
Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια ταυτότητα και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ακόμη, που είναι η προσφυγιά. Εσείς, Ανάρης, έχετε να απαντήσετε σε έναν επιχειρηματία γιατί υπάρχει και το Hellenic Initiative, οι Αμερικάνοι ομογενείς που έχουν έρθει στην Ελλάδα και θέλουν να χρηματοδοτήσουν διάφορα πράγματα. Να απαντήσετε σε έναν επιχειρηματία αν η ομάδα σας στο σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει όραμα και απόσβεση κεφαλαίων. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτά τα δύο μπορεί να τα απαντήσει. Μπορεί να μην απαντηθούν στο μικρό Μένιο ή στο Μενέλα ο Τριανταφύλλων, έναν απλό μικρομέτοχο του ΠΑΟΚ, αλλά μπορούν να απαντήσουν σε μια μεγάλη εταιρεία που λέγεται ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Εσείς στο business plan σας, φυσικά, επικαιροποιημένο, μπορεί να απαντήσει αυτά τα δύο ερωτήματα. Φυσικά, γιατί το business plan, έτσι όπως είναι, όπως το έχουμε σχηματοποιήσει με τον άνθρωπο που με βοήθησε για να το αποτυπώσω στο χαρτί, έχει ξεκάθαρη ταυτότητα του συλλόγου, η οποία αυτό που λες για την προσφυγιά το έχω και εγώ κατά την έννοια τη δική μου μέσα στο πλάνο, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλο κομμάτι. Δεν είστε προσφυγική ομάδα όμως. Γιατί δεν είμαστε? Γιατί η ιστορία μου, η γιαγιά μου είναι από τη Μικρά Ασία και εκδιώχθηκε από εκεί και ήρθε εδώ. Άλλο προσωπικά εσείς και άλλο ο Άρης. Άπειρη. Όχι, όχι, μην μπερδεύουμε. Εσάς αυτό το κομμάτι στο δίνει τον τίτλο, ο τίτλος λόγω τη, τον, όχι, το, ότι το ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης. Ναι, ωραία, εμένα το δικό μου business η ιστορία του ΠΑΟΚ είναι το Πέρα Κλουμπ, η πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ λέγεται Πέρα Κλουμπ. Ναι. Εσείς ήσασταν εδώ στη Θεσσαλονίκη με άλλο πολιτικό. Εγώ λοιπόν στο δικό μου το business plan. Διακύβευα με άλλα χαρακτηριστικά. Είχατε το εβραϊκό στοιχείο που μπορείτε να παρουσιάσετε σε αυτό που κάνει ο Μπουτάρης που είναι και συναριανός σας. Και έχει και δίκιο για την πόλη. Αυτό το οποίο αναφέρεις για το εβραϊκό στοιχείο, το αν υπήρχαν ένας ή δύο άνθρωποι μέσα δεν υπάρχουν, δηλαδή πιστεύεις εβραϊκό στοιχείο στη δικιά σου ομάδα? Δεν έχουν σχέση με την ιστορική της καταγωγή όμως, μην μπερδεύουμε πράγματα. Εγώ σας μίλησα, η ιστορική καταγωγή του Άρη δεν είναι η προσφυγιά τώρα. Είναι η Θεσσαλονίκη. Ναι, η Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο δεν ήταν προσφυγόπολη. Και τι είναι εβραϊκή πόλη Θεσσαλονίκη? Ήταν σε άλλα χαρακτηριστικά, να τα δούμε και να τα δείτε κι εσείς. Σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, η Θεσσαλονίκη είναι εβραϊκή πόλη? Δεν είναι ελληνική, δεν είναι Έλληνες? Όχι, μην μπερδεύετε σε αυτό που σας είπα. Σας είπα ότι είχε άλλα χαρακτηριστικά. Και άλλα χαρακτηριστικά έχει. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ, άλλα ο Άρης, άλλα ο Ηρακλής, άλλα ο Ολυμπιακός, άλλα η ΑΕΚ. Λοιπόν, εμένα λοιπόν, στη σύγχρονη... Και ψάξει και έναν ιστορικό που τα ξέρει καλύτερα, okay, και το ζουράρει ακόμη να σας πήγε για την ομάδα, για κάτι, να όμως έχετε και ντοκουμέντα. Να σας πω λίγο κάτι. Στο κομμάτι των ανθρώπων με τον οποίο μιλάω εγώ στο εξωτερικό, πιστέψτε με ότι δεν γνωρίζουν καν την ιστορία της Ελλάδος. Μην το λέτε αυτό. Σας το λέω λοιπόν. Υπάρχουν γιατί άνθρωποι έχω που σήμερα χρηματοδοτούν αντίστοιχα κάνει... έργα. Όχι, μην ακυρώνετε. Μπορεί να υπάρχουν μην ακυρώνετε. Ένα λεπτό. Μην επειδή υπάρχουν παθογένειες στην Ελλάδα, ακυρώνετε τα πάντα. Σας είναι ισοπεδωτικό αυτό? Δεν είναι ισοπεδωτικό. Με τους ανθρώπους ισοπεδωτικό είναι το να ακυρώνετε. Μα είπαμε... Γιατί σήμερα κάποιες χώρες. Μα είπαμε τους ανθρώπους που μίλησα. Εγώ δεν είπα όλος ο πλανήτης. Όχι, συγγνώμη. Με τους ανθρώπους που μίλησα σας λέω. Σας λέω και πάλι συγκεκριμένα πράγματα, κύριε. Όχι, σας όχι. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και έχετε και πολύ μεγάλο ακούω κομμάτι δίκιο σε πολλά πράγματα που είπατε. Εγώ σας ακούω. Εγώ λοιπόν, εγώ δεν σας διακόψα. Θέλω να με αφήσετε και εμένα λοιπόν. Ναι, δεν σας διακόπτω. Εγώ λοιπόν θέλω λέω να απαντήσετε στις ερωτήσεις μου. Μπράβο. Και την απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόσβεση του κεφαλαίου λοιπόν κάνει δεν προέρχεται από την ιστορικότητα της ομάδας μου, αλλά προέρχεται από πραγματικά νούμερα τα οποία θα προέλθουν από συμμετοχή του Ζουάρη στην Ευρώπη και από πολλούς ποδοσφαιριστών. Απλά πράγματα. Ναι, ακολουθώντας το μοντέλο της Μπενφίκα, της Πόρτο όπως είπατε, ακολουθώντας το μοντέλο της Φράιμπουργκ, της Φραγκφούρτης, ναι, της 1860 του Μονάχου, η οποία επιβιώνει τόσα χρόνια με παραγωγή ποδοσφαιριστών. Καλά κάντε, αλλά απαντήστε και στο όχι ερώτημα. Στα ιστορικά στοιχεία, σας απαντάω. Απαντήστε στο ερώτημα. Μα σας απαντάω, δεν πάω όχι, στη σε ιστορικά πόσο στοιχεία. Χρόνο θα... Σε πόσο τέσσερα χρόνια. Σε τέσσερα χρόνια. Ένας επιχειρηματίας. Σε τέσσερα χρόνια θα κάνει την απόσβεσή του. Για τον Άρη. Και θα αρχίσει να γράφει κέρδη. Ωραία. Εντάξει. Σεβαστό το δέχομαι. Απαντάτε. Αυτό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο. Όχι. Εγώ Μένιο, ευχαριστούμε. Ωραία κουβέντα ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Αλλά όλες οι ομάδες, αν θέλουν το καλό και τώρα που ήρθε η ευκαιρία, ας καθίσουν σε ένα τραπέζι να τα δουν για το ποδόσφαιρο. Τίποτα άλλο δεν. Όλες οι εταιρείες είναι, όλες κέρδη ψάχνουν, όλοι ωφέλειες και όλοι προσπαθούν να ωφεληθούν και μέσα από αυτά. Αλλά το ποδόσφαιρο να δούμε πρώτα απ' όλα. Πρέπει να δούμε και όμως και στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στο λαό μας. Θα σου πω ότι η Dortmund πήρε δανεικά χρήματα από την Bayern. Και εδώ εμείς θεωρούμε τα 80.000 που πήραμε το Γιαννιώτο ότι είναι δάνειο. Ενώ είναι πόλης ποδοσφαιριστή. Ναι. Η Dortmund, ο Άκη Βάτσκι, άμα θα πάρει το βίντεο στο YouTube στην 31/12/13 που κάνει στην κεντρική ομιλία του στους μετόχους της Dortmund, λέει: ευχαριστώ δημόσια την Bayern. Καταλαβαίνεις τι είπε.
Αν δηλαδή εγώ πάρω από, από τα άσπρα χώματα δάνειο και με σώσει την ομάδα, να βγω δημόσια και όταν είναι ο μισθός μου εχθρός, να πω ότι εγώ πήρα δάνειο από το μισθό μου εχθρό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, γιατί είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας του Έλληνα και το καταλαβαίνω απόλυτα κιόλας. Ωραία, εντάξει, επειδή λέτε αυτό που λέτε και είναι σεβαστό και αληθινό, και επειδή έχουμε αυτή την ιδιοσυγκρασία, τι σημαίνει, ότι δεν έχουμε άλλα εργαλεία? Δεν όχι, υπάρχει όχι, Ευρωπαϊκή φυσικά. Τράπεζα Επενδύσεων που αντιπρόεδρος της είναι υπάρχει. Έλληνας. Φυσικά και υπάρχουν. Και μπορεί να χρηματοδοτήσει υποδομές. Φυσικά δεν και υπάρχουν. Εγώ σας έφερα μόνο ένα παράδειγμα που μου είπατε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι ή ξέρω εγώ να πούμε πράγματα τα οποία πρέπει να γιατί είναι κοινό ενδιαφέροντος. Γιατί δεν έχουμε κοινά σημεία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φυσικά δηλαδή, και υπάρχουν. Φυσικά και υπάρχουν. Καταρχάς δεν παίζει κανείς μόνος του. Δεν παίζει κανένας μόνος του. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες παίζουν στο ποδόσφαιρο. Είμαστε 13η στην κατάταξη στην UEFA και 6η είναι η Ρώση. 7η είναι η Ουκρανή και 5η είναι η Πορτογάλη. Με την Ελλάδα είναι περίπου στην ίδια κατάσταση και ίσως η Ελλάδα σε κάποια πράγματα να είναι και καλύτερα. Συμφωνώ. Όμως έχουν ομαδάρες και εμείς λέμε επιτυχία το ότι πάμε κάθε χρόνο στους 32 που δεν είναι 32 γιατί άμα βάλεις άλλους 30 τόσους στο Champions League έτσι. Είναι 60 φεύγα. Έτσι. Μένιο, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Επίσης ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κάτσε να δω και λίγο τα μηνύματα εδώ που έχουμε ώρα, γίνει και αρκετά. Να μας πει ποια θεωρεί ο φίλος 232 που στείλει αρκετά μηνύματα, να μας πει ποια θεωρεί χειρότερη διοίκηση την τελευταία δεκαετία που χάθηκαν τα λεφτά της χρονιάς με City και 16.000 μέσο όρο εισιτηρίων. Στο τέλος έρχεται προσωπικό λάθος. 16.000 μέσο όρο εισιτηρίων που λέει ο άνθρωπος. Σου είπα τη χρονιά της Ευρώπης. Ο Άρης συνολικά, πρέπει να ρυθμίσω τους αγώνες για να κάνω το μέσο όρο, είχε 244.000 εισιτήρια. Αυτό είναι. Τέλος. Ναι. Φιλικά, πρωτάθλημα Ευρώπη, κύπελα, τέτοια, 244.000 εισιτήρια. Πρέπει να βρούμε τώρα πόσοι αγώνες ήταν, γιατί δεν το έχω μπροστά μου. Είναι και 4 η ώρα. Τα χρήματα πήγαν στην εφορία. Απλά πράγματα. Επειδή ο κόσμος βλέπει. Ψάχνει να βρει γιατί η ομάδα του έχει φτάσει εδώ και επειδή πιστεύει πράγματα τα οποία να παράγουν άνθρωποι που δεν έχουν τη γνώση του αντικειμένου και λένε στον κόσμο ψέματα, ασύστολα ψέματα. Διάβαζα σε site ότι η Άρης εμπορική χρωστάει 2,5 εκατομμύρια. Από πού χρωστάει 2,5 εκατομμύρια? 400.000 ευρώ χρωστάει. Λέγαμε τόσα χρόνια ότι ο Άρης χρωστάει 40 εκατομμύρια και τελικά τα χρέη είναι 15. Άρα το 40 ήταν ένα ψέμα, τεράστιο κιόλας και έκανε τεράστιο κακό. Είναι μία από τις πολύ μεγάλες και βασικές αιτίες που έφτασε ο Άρης εδώ. Θέλω να του πω λοιπόν τα λεφτά πήγανε ξεκάθαρα στην εφορία. Θα του πω μόνο ότι τα χρήματα τα οποία. Αυτά τα λεφτά που ρωτάει ο κόσμος, γιατί βλέπω εδώ και του 5-40 και τα λοιπά, τα μηνύματα του φίλου. Ναι. Λέει, επειδή κουραστήκαμε και μάλλον θα μας κουράζουν πολύ ακόμα, λέει όλοι. Ξέρεις πόσα ξέρω εγώ για τον Άρη. Θα μας πει κάποιος ή ο Ζαμπέτας τα λεφτά που πήγαν. Ναι, απλά πράγματα. Τη χρονιά λοιπόν εκείνη, γιατί τα λεφτά τη σου έφανε 4 εκατομμύρια. Μην νομίζεις ότι πήραμε καμιά 450-12 που λες εσύ σε εκπομπές σου. Ναι. Τα χρήματα τα οποία ήρθαν από την UEFA είναι 4 εκατομμύρια. Τα συνολικά έσοδα εκείνης της χρονιάς έφτασαν τα 13-14 εκατομμύρια. Λοιπόν, το μεγαλύτερο ποσοστό λοιπόν πήγε στην εφορία, σε παλιούς πιστωτές, πήρε 250.000 στο Λάκωμα, πήρε 350.000 η Sport Vision, πήρε ο Μπάγεβιτς, πήρε ο Λίβα, πήρε ο Πατζιαράς, πήρε ο Ταμβάκης, νομικός σύμβουλος ΠΑΕΑΡΙΣ 120.000. Πήρε και ο Λίβα. Ο Λίβα, ναι. Ο Ταμβάκης 120. Ο Ταμβάκης. Γιατί? Γιατί ήταν νομικός σύμβουλος επί δεν ξέρω ποιας διοικήσεως και είχε σύμβαση αορίστου χρόνου και διεκδίκησε και πήρε από τον Άρη 120.000. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δηλαδή, μάλιστα. Άμα σου φέρω τη λίστα και τη δώσω και στον άνθρωπο, για άμα θέλει, μπορεί να έρθει στο μαγαζί μου να του δώσω τη λίστα. Ναι. Δεν θα του δώσω το χέρι. Θα του τα διαβάσω τα νούμερα και θα του δείξω ακριβώς που πήγανε. Και να του πω ότι τι επειδή λέρες. Υπονοεί ο άνθρωπος ότι φαγωθήκανε. Επαναλαμβάνω, στο διαχειριστικό πόρισμα της Νέξια που το έκαναν ανεξάρτητο ορκωτηλογιστές δεν βρέθηκε υπεξαίρεση ταμείου. Το ταμείο της ΠΑΕΑΡΙΣ είναι συμφωνημένο στο ευρώ, στο ευρώ. Αν κάποιος παίκτης έκανε κάποια παγαποντιά με κάποιον παράγοντα, μάνατζερ, φίλο του, γνωστό του, δεν θα το βρει ποτέ κανένας. Να σταματήσει αυτό το ερώτημα που πήγαν. Πήγανε κανονικά εκεί πρέπει να πάνε. Αποδειχτήκαν αυτά και από το πόρισμα της Νέξια. Τα λεφτά πήγανε στους λογαριασμούς των ποδοσφαιριστών και. Στους λογαριασμούς ναι. Της εφορίας. Και ο νωρίτερα, Γιώργο λέει: σαν πολιτική μιλάνε όλοι, πρώην, μην πιστεύεις κανέναν. Ευτυχώς λέει: διαλυθήκαμε και καταλάβαμε ότι τα Σαββατοκύριακα είναι ωραία, χωρίς πίκρα και κοροϊδία.
απογοητευμένος σε 764. Πάρα πολύ, αλλά το Σαββατοκύριακο δεν είναι ωραίο χωρισάρι, αδερφέ. Γιώργο... Και αν εσύ θεωρείς ότι εγώ μιλάω σαν πολιτικός, δικαίωμά σου. Ρώτησε τον κύριο Ζαμπέτα στο Άγιο Όρος, λέει σε ποια μονή πηγαίνει, λέει ο Νίκος ο ακροατής, τον Γκάν. Στη σκήτη του Άγιο Ανδρέα, στις Καριές. Μάλιστα. Και βρεθήκαμε εκεί και Μαριάνος. Και πήγε καλά με κουβέντα. Ναι. Απίστευτο, ναι. Το γέροντα τον είδες. Φυσικά. Ε? Όχι, ασθενή, ήταν ασθενής, ναι. Δεν ήταν ούτε στην τράπεζα ήρθε. Ναι. Και δυστυχώς έπρεπε να βγω την Κυριακή γιατί είχα το ραντεβού που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δύο άλλοι φίλοι μου καθίσαν και τον είδαν τη Δευτέρα. Άρα πήραμε ήταν όλοι εκεί. Πήραμε ευλογία για να πάνε όλα καλά. Με ποιους? Με, ποιους, με τον κουμπάρο μου πήγα και ακόμα ένα φίλο και τον γιο μου. Του είδε όλου το μάξιμο τον πρόδρομο εκεί. Τον Αθανάση, όλο αυτό. Απίστευτα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Mm. Έχουμε πάει όμως και στους Θωμάδες. Δεν έχω πάει μάλλον. Έχει δημιουργηθεί μια απίστευτη διασύνδεση με τη μικρή Αγιάννα τους Θωμάδες, όπου είναι ο Πάτερ Φίλιππος με τον Πάτερ Θωμά. Έχουν έρθει στο γήπεδο, κάναν αγιασμό επί Τσιόλη. Μιλήσαν τότε στον Άρης FM και δώσαν ευλογία. Και όταν το 12 έγινε αυτό το πέσιμο κτλ, τον πήρα τηλέφωνο να μείνω. Τι να κάνω, να φύγω? Λέει να κάτσε εκεί. Όταν γιατί... ο Ηρακλής έλεγε να ανοίξουν οι φάκελοι, λέει ο φίλος 822, ο Άρης έκανε την παλαβή γιατί είχε χεσμένη τη φωλιά του. Αν άνοιγαν τότε, τι θα γινόταν, κύριε Ζαμπέτα? Καμία χεσμένη φωλιά δεν είχε ο Άρης και αν μπορούν να ανοίξουν αυτή τη φάκελη, γιατί είναι υποθετικά αυτά τα σενάρια, θα αποδειχθεί ότι η ομάδα του είναι θύμα τη. Είναι ίσω να σε εκείνη την ψηφοφορία. Ορίστε. Ίσω να σε εκείνη την ψηφοφορία. Όχι, δεν είμαι. Εσύ ήσουν στο ταξί με τον Βρίζα. Το ναι, περιβόητο, ε. Ναι, στο ταξί. Ναι. Εκείνο, παιδί μου. Ναι, όπου του είπα, αν ενδιαφέρεσαι για τον Γατίδη, να στον φέρω με κορδέλα στο σύντομα. Α, ναι, για πες το λίγο αυτό τώρα. Τέσσερις ώρα δεν μας ακούει κανένας. Όποιος μας ακούει είναι η σημασία. Για πες. Πήγαν τα σενάρια περί Κατίδη και τα λοιπά και εμένα η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει, ο Άρης δεν έχει ανάγκη από κανένα ποδοσφαιριστή, έχει την ανάγκη τους για να πήγαινε στον ΠΑΟΚ και πήγε το σενάριο παιδί μου ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Κατίδη, ναι. Και το λέω του Ζήση, του Βρίζα, αν ενδιαφέρεσαι για τον Κατίδη. Σε συμβούλιο του Super League τώρα είχε γίνει αυτό, έτσι. Όχι, στο ταξί που πάμε στο αεροδρόμιο. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Στο φεύγα να πούμε και τα λοιπά. Και είμαι πάρα μου που μαζί ένα κοινό ταξί πήραμε το σπάμ. Και στον δρόμο του λέω, αν ενδιαφέρεσαι για τον Γιώργο Λουγκατίδη, μην ψάχνεις εξαριστερά, στο φέρω εγώ με κόκκινη κορδέλα, στον τυλίξω και να στο φέρω έξω από τη θύρα 4 που θέλω να τον φέρω. Με κόκκινη. Θα μας δώσει τα χρήματα που πρέπει να πάρουμε σαν Άρης και όλα καλά. Γιατί ο Άρης δεν είναι ούτε Κατίδης ούτε Ζαμπέτας, είναι ούτε κανένας. Και τι σου είπε? Όχι, λέει, δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον, όπως και τελικά δεν πήγε. Κύριε Ζαμπέτα, είστε αριανός και ακούγεστε φιλότιμος, τεχνοκράτης και με γνώσεις, αλλά έχετε ένα μεγάλο μείον. Σταθήκατε αφελής ή καλοπροαίρετος απέναντι σε ανθρώπους και καταστάσεις. Λυπάμαι πολύ, αλλά πρέπει να αναγνωρίσεις πως έστω εν αγνία σου μπορεί να άφησες. Είναι κομμένα τα μηνύματα, προσπαθώ να τα φτιάξω τώρα. Μπορεί να άφησες και αφήσατε κάποιοι στη διοίκηση να τρυπηθεί ο σύλλογος. Μακάρι να συνεχίσεις να είσαι κοντά στην ομάδα γιατί αξίζεις. Για τις επιταγές του κουλοχέρι αναφέρεσαι. Αυτό έχει ώρα, καμιά ώρα. Επιταγές του κουλοχέρι ή δεν υπάρχουν επιταγές του κουλοχέρι? Είχα δώσει εγώ δικές, αν εννοεί δικές μου προσωπικές επιταγές, ήταν μια στον Κάλβο και μια στον Νέτο. Δεν υπάρχουν επιταγές του κουλοχέρι. Και για το αν ήμουν αφελής ή όχι θα το απαντήσω, γιατί και αυτό παίζει στη Θεσσαλονίκη. Ο Ζαμπέτα τον εκμεταλλευτήκαν, τον κάναν τον άλλον. Απλά όταν το 9 δεν υπήρχε δεύτερος να πάρει τη δεύτερη υπογραφή, εγώ θα το θεωρούσα ξεφτύλα προς τον κόσμο που μας ψήφισε 2.850, που πήγαν τέλος πάντων και ψηφίσαν. Χιλιάδες άλλοι τέλος πάντων δεν ψηφίσανε. Αλλά όσοι πιστέψαν τέλος πάντων σε αυτό, θα ήταν ξεφτύλα να μην υπάρχει ο δεύτερος. Το οποίο το λάθος είναι ότι δεν είχε προαποφασιστεί πριν τις εκλογές ποιος είναι ο δεύτερος, να ξέρουμε ότι πάμε με αυτούς τους δύο. Ξέραμε ότι ο ένας είναι ο Θανασιάδης, ο δεύτερος ποιος είναι, και μετά δεν μπορεί ο ένας, δεν μπορεί ο άλλος, δεν μπορεί ο ένας, δεν μπορεί ο άλλος. Λέω, δεν βαριέσαι, βάλε εμένα. Όταν λοιπόν το πήρα σε αιρετή διοίκηση, γιατί το ερώτημα το έχω απαντήσει στη γυναίκα μου 100 φορές, είναι ότι σε αιρετή εκείνη την ημέρα παίρνεις όλο το χρέος. Δηλαδή σήμερα το βράδυ που γράφεις, αύριο το πρωί και να φύγεις, το έχεις πάρει όλο το χρέος στο κεφάλι σου. Ενώ σε δίκηση πρωτοδικίου παίρνει μόνο τα χρέη τη δημιουργή σα, χρήση τη δική σου. Άρα ούτε αφέλεια ήταν ούτε άγνοια ήταν. Και θα του πω ότι στο Δέλτα Σίγμα υπήρχε ο Σάρης, ο Μπεκιάρης, ο αγαπητός, ο Βαλογιούρης, ο Στέφανος, ο Γιούρης, ο συγχωρεμένος. Κανένας δεν λέει τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους και καλά κάνει. Και αυτή ήταν Δέλτα Σίγμα. Λένε για τον Ζαμπέτα τον Θασιάδη, γιατί εγώ είμαι ο διευθύνων σύμβουλο. Δεν υπέγραψε ούτε μία μεταγραφή του, καταλαβαίνει, ούτε μία. Ούτε μία. Κατάλαβα, ναι.
Ο 8-4-20 λέει αντί αν ο 8-70 είναι αργιανός, αυτός είναι σωμαλός πειρατής. Απόψη μου λέει. Είναι όμως 4-20. Άρα καταλήγουμε λέει πως επενδυτικό ενδιαφέρον ή στα πλαίσια συνεργασίας με ομάδες υπήρχε διαχρονικά, αλλά δεν προχώρησε τίποτα λόγω διοικητικής ανυπαρξίας και ανικανότητας. Μια ζωή στα πρόσωπα είχαμε θέμα, γιατί λοιπόν τώρα δεν συγκροτείται μια σοβαρή διοίκηση. Ο Σκόρδας έφυγε, ο Σούπερ 3 άλλαξε, ο Γαλανός φαίνεται σοβαρός και να εκμεταλλευτούμε όποια ευκαιρία έχουμε. Καλό ερώτημα, το οποίο στο σκέλος που μου αφορά, γιατί βάζει και άλλους φορείς μέσα, βάζει τον Γαλανό, βάζει και τους υπόλοιπους φορείς κτλ. Και από τη στιγμή που άλλαξε και ο σύμβολος και όλα αυτά, θα πρέπει και ο σύμβολος να απαντήσει γιατί είμαστε αυτοί οι οποίοι καταστρέψαμε. Δηλαδή αυτή η βλακεία, το 2-4-2-12, ξέρεις, κανένας από το 2-4-2-12 στην ομάδα. Γιατί ρε παιδιά, δεν υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή στο 2-4-2-12 οι οποίοι προσφέραν την ομάδα. Δηλαδή πήρα το λεωφορείο, γιατί πρέπει να τα πω, δεν άντεχω. Και ας πάει 7 το πρωί, ας πάμε εξώ απευθείας στο δικαστήριο. Ήρθε ένα λεωφορείο, το πήρε ο Γιάννης ο Βένος από μια εταιρεία κτλ. Το οποίο ήταν ένα ερείπιο, τα έχω σε φωτογραφίες. Το βάλα στο μαγαζί μου, κάθισα, ασχολήθηκα για να έχει K17 και K20 ένα λεωφορείο, γιατί τους πήγαινε ο συγχωρεμένος ο Στέφανος με το φορτηγάκι. Αν έχεις το Θεό σου. Λοιπόν, και το όνειρό του ήταν αυτό το πράγμα και στο κάθισμα μαθής είναι ραμμένο και ντυμένο και το όνομά του. Δεν κατόρθωσε να τον πάω μια βόλτα με αυτό το λεωφορείο. Λοιπόν. Πρόσφερα μόνο στην ομάδα. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που προσφέρανε μόνο στην ομάδα. Μπήκαμε όλοι σε ένα κουβά, αδίκως κατά την άποψή μου, αν έχουν κάτι να μου προσέψουν να το συζητήσουμε. Ναι, φταίω για το ότι μέρος της ομάδας έφτασε εδώ, αλλά από το 12 και μετά έχουν γίνει τρισάθλια εγκλήματα. Τρισάθλια εγκλήματα από το 12 και μετά. Δεν υπάρχει καμία ποδοσφαιρική λογική από το 12. Η ομάδα πηγαίνει με βάρκα την ελπίδα. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει εκεί πέρα μέσα. Περνάει απόψεις ό,τι θέλει, χωρίς τεχνοκρατική άποψη. Και θα σου πω και κάτι. Βγαίνει ένας νομικός, ξέρω εγώ, και χρησιμοποίησα το όνομα του Αργυριάδη, Χρυστοφορίδης, ο Γρόλιος, ξέρω εγώ, όποιοι νομικοί τέλος πάντων έχουν εκφέρει άποψη για τον Άρη, και καλώς την εκφέρουνε από το νομικό σκέλος. Βγαίνει ένας άλλος, ξέρω εγώ, λέει και την άποψή του οικονομικά, βγαίνει και ένας άλλος και τη λέει αγωνιστικά. Αυτοί πρέπει να κάθονται στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνούν σε μία στρατηγική. Όχι ο νομικός στη δικιά του, ο διευθυντής, ο οικονομικός στη δικιά του και ο αγωνιστικός στη δικιά του. Δεν θα γίνει χαΐρι ποτέ. Σε μια ομάδα δεν παίζουμε τένις. Δεν είναι ένας παίκτης. 11 παίζουν. Αν ο κάθε παίκτης κάνει ό,τι γουστάρει εκεί πέρα μέσα και δεν ακολουθούν τις οδηγίες του προπονητή, άσχετα ότι πιστεύει ο παίκτης ότι πρέπει να κάνει και έτσι ακολουθεί αυτό που του λέει ο προπονητής, δεν υπάρχει χαΐρι. Το ίδιο λοιπόν είναι παίκτες, προπονητής, φροντιστές, διοικητικοί, νομικοί, οικονομολόγοι και όλοι αυτοί. Υπάρχουν δεκάδες απτά παραδείγματα σε όλο τον πλανήτη. Πόρτο, Μπενφίκα. Ακόμα και στο Βέλγιο, το άσημο Βέλγιο, άμα πάρεις στην Εθνική Βελγίου και τη δεις τι δουλειά υπάρχει και τι ταλέντο, Ολλανδία θες, Γερμανία θες, που θέλεις, υπάρχει τεχνοκρατική άποψη, υπάρχει δομή, υπάρχουν λειτουργίες και δυστυχώς αυτές στον Άρη δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν στον Άρη αυτές, γιατί ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Να καθίσουμε ευχαρίστως με τον αδερφό, όπως το λέει, και να βοηθήσουμε. Δεν με ενδιαφέρει καρέκλα ούτε ο τίτλος. Μπορώ να είμαι, ξέρω εγώ, υπεύθυνος του Ρησίου μόνο. Δεν με ενδιαφέρει. Λέει όπου ορίσουν. Άκου λίγο αυτό. Λέει, αν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι το 2009 η μία απόδοση. 2009 η μία απόδοση ΦΠΑ έγινε κακούργημα από πλημέλημα που ήταν και ίσως κάποιον να τον συνέφερε να αναλάβει ο Θανασιάσιος Ζαμπέτα στο βάρος. Φυσικά και τον συνέφερε. Και το χρησιμοποίησε και επικοινωνιακά. Έβγαλε τότε προς τα έξω. Αν έχετε τα κάκαλα, πάτε κάντε αιρετή διοίκηση. Μην κάνετε πρωτοδικείο. Γιατί αν είχα κάνει πρωτοδικείο, εκεί ήταν το ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα χρέη. Και το 2011 που πήγα και έκανα περαίωση για το 2007-2009, άσχετα αν δεν έχει τηρηθεί αυτή από το 12 και μετά η περαίωση, και θα επανέλθουν και εκείνα τα χρέη. Φυσικά και σύμφερε κάποιον τότε εγώ να κάνω διοίκηση αιρετή για να τα φορτωθώ εγώ. Όπως και έγινε. Γιατί εγώ δικάζομαι για 9 εκατομμύρια και ο Σκόρδας δικάζεται για 2. Γιατί εμείς πληρώσαμε το μεγαλύτερο ποσοστό χρεών όπου το κατηγορητή. Φυσικά, ναι, αλλά ακόμα και αυτό είναι λάθος. Ο πίνακας χρεών έχει πάει μεμονωμένα μόνο σε μένα το μεγαλύτερο ποσοστό και στον Αθανσιάδη. Λάθος είναι. Αλλά αυτά θα πάμε στα δικαστήρια να τα πούμε. Ναι. Μάλιστα. Αυτά. Τα ολίγα. Ξέρεις πόσες ώρες είμαι στο στούντιο? 5. Ακριβώς.
Κοίτα, επειδή ο Άρης είναι για πάρα πολλούς τεράστιο κομμάτι της ζωής τους και επειδή πονάμε, πάρα πολύ πονάμε όλοι οι Αριανοί, οι πέντε είναι το ελάχιστο που μπορούμε να μιλήσουμε για τον Άρη. Είναι το ελάχιστο. Και εμένα δεν με το κάνω όμως, το αποφεύγουν, Αντώνη. Σου λέω και πάλι γιατί το αποφεύγουν. Ένα είναι γιατί πολλοί θεωρούν, σου λέω και ο Γέροντας ακόμα λέει, ότι η σιωπή πολλές φορές είναι χρυσός. Απ' την άλλη, επειδή ζούμε σε ένα τεράστιο χωριό που λέγεται Θεσσαλονίκη, διαχέονται πράγματα. Πρόσφατο παράδειγμα. Σου είπα, από την εισαγγελία βγήκε η πληροφορία στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το πήραν τα ΜΟΜΟΕ εδώ πέρα, το κάνανε λάστιχο, ασκήθηκε ποινική δίωξη για 9 άτομα, κινδυνεύει να χάσει ο Ζαμπέτας, βγάλαν και το όνομα του Ζαμπέτα ότι είναι μέσα. Θα σου πω μια λεπτομέρεια. Για τις μηνύσεις αυτές που έκανε ο Σκόρδας μήνυση, για Βλόντατσικ, Σιστόν κτλ., είναι για το καλοκαίρι το 9. Εγώ ανέλαβα διευθύνων συμβούλου στο Δεκέμβριο του 12, το 9. Άρα δεν υπάρχω εγώ στο κατηγορητήριο και να με έκανε μήνυση και να αποφασίσει κάποιο, θα πάω στον ανακριτή και θα πω: κύριε, δεν ήμουν καν, δεν υπήρχα εγώ. Ναι, νομικά και πρακτικά, εγώ ανέλαβα 8 Δεκεμβρίου του 9. Άρα το να λέω και εγώ λέω. Μα, εγώ λέω ότι ξέρω εγώ, είναι ο τάδε εγκληματίας. Πώς, από πού? Από πού σπηλώνονται οικογένειες, σπηλώνονται τα πάντα, άνθρωποι. Έτσι απλά για ένα επικοινωνιακό τρίκ. Είναι συχαμερό αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Είναι συχαμερό. Λοιπόν, Αντώνη, ευχαριστώ που ήσουν εδώ μέχρι αυτή την ώρα. Και αύριο, αν θα έχουμε κάμια εξέλιξη, αύριο σε λίγες ώρες δηλαδή. Πιστεύω ότι επειδή έχουν αποχή δικηγόροι δεν θα γίνει κάτι και έχουν επειδή κατηγορούμε είναι πάρα πολύ, θα τραβήξει πάρα πολύ με αναβολές και τα λοιπά αυτή η ιστορία. Ναι. Όπου εντάξει, δεν έχω, εγώ τουλάχιστον δεν έχω εκεί κάποια ουσία. Μετά από πόσα χρόνια που έγινε αυτό? Τρία. Παραπάνω. Τέσσερα χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κόσμο να είστε καλά που συμμετείχατε και κυρίως τον Αντώνη Ζαμπέτα που έκανε κάτι που ελάχιστοι μπορούν να το κάνουν σε αυτή την πόλη. Και θέλω και στο λέω και στον αέρα. Δηλαδή. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, που με έδωσες καταρχάς το βήμα για να υπερασπιστώ πρώτα τον εαυτό μου. Μετά όποια λάθη έκανα και παραλήψεις που έκανα και έφτασε η ομάδα ως ένα βαθμό σε αυτό το κομμάτι, θέλω να κάνω μια έκκληση σε όποιον υγιώς σκεπτόμενο Αριανό που έχει καθαρό μυαλό, που δεν είναι θολωμένος από τη γάμα κτλ., που θέλει το παιδί του να συνεχίζει να είναι Άρης, που θέλει να δει τον Άρη να ξαναπηγαίνει στη Μαδρίτη ή την αντίστοιχη Μαδρίτη, όπου έχει επαφές, γνωριμίες, διασυνδέσεις, ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας ακούσουν, γιατί τα χρήματα που θέλει ο Άρης είναι αστείο το νούμερο, είναι αστείο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, είναι πάρα πολύ σεβαστό, αλλά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι αστείο για τη δυναμική που έχει ο Άρης. Το γήπεδό μας που θα το γεμίσουμε στο Πιτς Φιτίλι. Δεν θα καταλάβει κανένας από πού θα είναι sold out επιμονή μου βάσω αν δει ο Αριανός όραμα, αν δει ο Αριανός πραγματικό ενδιαφέρον και καλό τον ΑΣ να βάλει οικονομολόγους, οικονομοτεχνικούς, σπουδαγμένους ανθρώπους να κάνουν business plan και να φύγουν να ξεχυθούν στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι και ο ίδιος ο Γαλανός θα το ήθελε αυτό, γιατί και εκείνος θέλει να δει την ομάδα ψηλά. Γι' αυτό το λόγο κάνω αυτή την έκκληση, να σκίσουμε τα ρούχα μας, να βρούμε άσχετα αν θα αναβιώσει παλιά ΠΑΕ, άσχετα αν θα δημιουργηθεί νέα. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ας δημιουργηθεί νέα. Επειδή όμως ζούμε στην Ελλάδα και οι νομολογίες αλλάζουν ένα δευτερόλεπτο, να μην κοιμόμαστε ήσυχοι, να είμαστε υποψιασμένοι. Και εμείς ειδικά οι Αριανοί, επειδή έχουμε καεί και το φυσάμε, από πολλές μεριές τα είπαμε αυτές τις 5 ώρες, πρέπει να έχουμε το νου μας. Μην επαναπάβεστε. Θα αλλάξει, θα γίνει νομοθεσία, θα παίξουμε με νέα εταιρεία, θα. Έχουμε κρίνει αν αυτοί που μας τα λένε είναι 100% Αριανοί και ενδιαφέρονται για το καλό του συλλόγου. Το έχουμε κρίνει αυτό, το έχουμε σκεφτεί. Υποψιασμένοι. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή φώτιση και πρώτα Θεός ο Άρης να βρει το δρόμο του.